Σήμερα λοιπόν υπάρχουν θέματα που από την Ευρώπη ως επίκεντρο, γιατί είναι η Ευρώπη ως επίκεντρο, αν μη τι άλλο παρά ποτέ, θα πρέπει μια δυνατή ελληνική φωνή, αλλά και παγκόσμια, γιατί η φωνή δικιά μου είναι παγκόσμια, να μπει στην Ευρώπη, ώστε να βάλει πολλά πράγματα στη θέση τους. Σήμερα, αν η Ουκρανία δεν είχε αυτές τις βοήθειες, θα είχε κάτσει σε ένα τραπέζι και θα είχε συζητήσει για τους Ουκρανούς. Τα εδάφη της Ρωσίας είναι συγκεκριμένα, δεν θα είχαμε αυτά τα παρατράγουδα, θα είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, θα είχαν υπογράψει μια ειρηνική συμφωνία και δεν θα γινόσατε. Άρα σήμερα έχουμε μεταφέρει τον πόλεμο έξω από την Ουκρανία. Και συμμετέχουμε κι εμείς σαν Έλληνες. Όχι. Δεν συμμετέχει ο λαός, με τα λόγου γνώσεως λέω, ο λαός, ο ελληνικός, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν από τη χώρα μας. Είναι μια κυβερνητική πολιτική, έτσι ακριβώς όπως επιτρέπεται και παίρνουν τις κυβερνήσεις του κάθε τόπου στον πλανήτη. Εγκιάν, βουλευτής της Ελλήνωσης Συνέλευσης, θα είναι στην ακρίβειά του. Δεν θα πληρώνεται από πουθενά και δεν θα υπάρχει κανένας παράγοντας να τον πληρώσει, όπως είδαμε με τη βουλευτή Καΐλη, η οποία πληρώθηκε για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Δεν είναι το μόνο παρατράγουδο. Είναι πάρα πολλά τέτοια θέματα. Άρα ουσιαστικά η Ευρωβουλή ουσιαστικά είναι μια πανδεσία να εισπράξουν χρήματα από οποιαδήποτε οργάνωση ή ακριβώς ζητηθεί. Η Ελλήνωση Συνέλευση με τους Ευρωβουλευτές τους θα είναι στην ακρίβεια. Είναι ακριβώς για το όφελος του Έλληνα πολίτη και για τη χώρα μας. Εγγυάμαι ότι οι άνθρωποι που θα περάσουν τις Ελλήνωση Συνέλευση θα είναι στην ακρίβεια. Και όποιος οτιδήποτε ξεφύγει από τον στόχο και τον σκοπό του, αμέσως θα φύγει από τη θέση του. Ήδη έχει καθοριστεί στην Ελλήνωση Συνέλευση. Η Ελλήνωση Συνέλευση είναι μονόδρομος, οι βουλευτές μας θα είναι στο ακέραιο. Οποιοδήποτε ξεφύγει χιλιοστό από την πορεία του, θα φεύγει από τη θέση του και θα αντικατασταθεί. Η Ελλήνωση Συνέλευση είναι ο εθνικός πολιτικός φορέας για το όφελος του πολίτη, για την αλήθεια του δικαίου, όπου όλα και τα πάντα θα πάνε στην ακρίβεια. Κάθε ψεύδος, κάθε παράφραση, κάθε παραχαράξη, κάθε γελιότα θα καεί, θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει. Το μεγαλείο της ελληνικότητας και όλων των συμφερόντων μας θα είναι το πρώτο μέλημά μας και όλα τα πνευματικά δικαιώματά μας θα τα πάρουμε πίσω όπου και αυτά αν είναι. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει στιγμή στην ελληνικότητα, στον Έλληνα άνθρωπο, στον Έλληνα πολίτη. Τόσο στη φυσιολογία του, όσο και στο περιβάλλον. Δυναμικός. Ελλήνωση Συνέλευσης, μέχρι να σβήσουμε.